την περιοχή με την ευαισθησία της για την κοινωνικά θέματα και την εργατικότητα των άνθρωπων της. Το καλύτερο παράδειγμα για αυτό είναι ο μειονοτικός, μορφωτικός και εκπαιδευτικός σύλλογος γυναικών του χωρίου μας. Κύριε Πρόεδρε, ο μειονοτικός, μορφωτικός και εκπαιδευτικός σύλλογος γυναικών Λίβια αριθμεί 80 μέλη. Είναι ένας πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σύλλογος. Ο σύλλογος μας, όπως καταλαβαίνετε και από την ονομασία του, έχει σκοπό τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες δική των γυναικών. Ο σύλλογος μας κατά καιρούς διοργανώνει επίσης πολιτιστικές εκδρομές. Αυτή την στιγμή στο σύλλογο μας υπάρχουν 45 γυναίκες. Όπως είδατε και πίσω, 45 γυναίκες διαφόρων ηλικιών που εκπαιδεύονται στην κοπτοραπτική και χειροτεχνία, οι οποίες με τις δεξιότητες που αποκτούν θα προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην οικιακή οικονομία και να καταπολεμήσουν έτσι την ανεργία. Ο σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο των γυναικών και να δημιουργήσουμε νέες υποδομές εργασίας σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Άλλωστε, λόγω των λανθασμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και στην περιοχή μας, βλέπουμε πως καθημερινά διωγγώνεται το πρόβλημα της ανεργίας. Δυστυχώς σήμερα πολλοί νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον αντικείμενο των σπουδών τους. Θα ήθελα να σας τονίσω πως η οικονομική κρίση που πλήττει στην χώρα μας τον τελευταίο καιρό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη κακή οικονομική κατάσταση της μειονότητας. Ύστερα από την διακόπη της επιδότησης του καπνού, που είναι μόνο καλλιεργία στην περιοχή μας, και των περιορισμών της παραγωγής του, αλλά και το ότι δεν δημιουργήθηκαν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, ο μειονοτικός αγρότης έρχεται όλο και περισσότερο σε δίνει θέση στα οικονομικά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, μιας να είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε στο χωριό μας, δεν θέλω να το σκουράσω πολύ μετά τα προβλήματά μας, όμως αν και γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση στη χώρα μας, θα ήθελα να σας επισημάνω την ανάγκη λήψεων ειδικών και έκτακτων μέτρων στο θέμα της οικονομίας για τη μειονότητα. Αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι οι γυναίκες της μειονότητας έχουν κάποια ειδικά προβλήματα. Το τονίζω αυτό ειδικά σε εσάς που είστε και εσείς μια γυναίκα και πιστεύω πως θα μας καταλάβετε καλύτερα. Σε αυτή τη πιο απόμακρη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας πρόεδρος ενός νέου κόμματος που δίνει ελπίδες και νέες προοπτικές στην πολιτική αρένα του τόπου μας, περιμένουμε την συμβολή και την βοήθειά σας στον αγώνα που δίνουμε για την ευημερία και σταθερότητα της κοινωνίας μας. Ελπίζουμε πως δεν θα μας ξεχάσετε όταν γυρίσετε στην Αθήνα. Αυτό.